Συνεχίζεται η διασπορά του ιού. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε όλο τον κόσμο είναι πλέον 190.000 και οι θάνατοι ξεπέρασαν τις 7.500 συνανθρώπους μας. Εμείς σήμερα ανακοινώνουμε 35 νέα επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου στη χώρα μας. Ο συνολικός αριθμός κρούσματων ανέρχεται σε 387. 60 κρούσματα είναι απροσδιόριστη πηγή μεταδόσεως. 70 ασθενείς νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 11 διασωληνωμένοι σε νοσοκομεία της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και των Πατρών. Ευχόμαστε στους σοβαρά ασθενείς συμπολίτες μας γρήγορη ανάρρωση. Όλοι τους παίρνουν ειδική αντιϊκή θεραπεία. Ο μέσος όρος ηλικίας των διασωληνωμένων συμπολιτών μας είναι τα 69 έτη. Και δυστυχώς σήμερα είχαμε και έναν συμπολίτη μας που κατέληξε. Όπως και οι προηγούμενοι 4 που έχουν καταλήξει, είχε σοβαρά υποκείμενα νοσήματα. Ο μέσος όρος ηλικίας των συμπολιτών μας που κατέληξαν ήταν τα 68 έτη. Όλοι οι διασωληνωμένοι και οι θάνατοι αφορούν άνδρες. Τα περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα εξακολουθούν να είναι στην Αθήνα, ενώ συνολικά μέχρι σήμερα έχουν ελεγχθεί 4.900 δείγματα για την παρουσία του νέου κορονοϊού. Τέλος, και αυτό νομίζω είναι το σημαντικότερο από όλα αυτά τα δυσάρεστα, 14 συμπολίτες μας έχουν ήδη πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Να τελειώσουμε αυτή την επιδημιολογική αναφορά με μια ευχάριστη νότα. Ευχόμαστε, όπως και συμβαίνει στην παγκόσμια επιδημιολογία του ΙΗ, περισσότεροι να αναρρώσουν και γρήγορα να είναι σπίτια τους.